Μπορεί το πλησιάζουμε εδώ στη μεγάλη ευθεία. Προσπαθούμε να το φτάσουμε, αλλά είναι πολύ μακριά. Ο Λεκλέρ κάνει την κίνηση από την δεξιά πλευρά. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάποια κίνηση και πρέπει να αφήσουμε εδώ το χώρο στο Λεκλέρ. Και έχουμε μάχη εδώ, ρώτα με τον Λεκλέρ. Ο Οκόν παραμένει μπροστά μας. Ούστε παιδές, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1 για το τελευταίο Grand Prix αυτής της πρώτης σεζόν στο Driver Career. Εδώ στον τελευταίο μας αγώνα με την Williams, και εννοείται στο τέλος του επεισοδίου θα δείτε και τη μεταγραφή μου στη νέα ομάδα που θα πάμε για την επόμενη σεζόν. Ελπίζω να τα πάμε καλά με τη νέα ομάδα. Εδώ θα κάνουμε άλλη μία τελευταία αναβάθμιση, να αφήσουμε την ομάδα όσο πιο υψηλά γίνεται. Βάζουμε μία αναβάθμιση στο durability, δεν έχουμε πόντους για να κάνουμε κάτι άλλο. Και θα βουτήξουμε εννοείται στον τελευταίο μας αγώνα εδώ στο Abu Dhabi, να προσπαθήσουμε να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Υπενθυμίζω, θέλουμε 10 βαθμούς να περάσουμε την Alpha Tauri, 2 βαθμούς να καταφέρουμε να περάσουμε την Alpine για να ανεβούμε θεωρητικά στην 5η θέση στο βαθμολογικό πίνακα κατασκευαστών, και 6 βαθμούς με χωρίζουν εμένα από τον Leclerc. Είμαι πίσω από τον Leclerc και προσπαθώ να περάσω τον οδηγό της Ferrari. Θα πάμε τώρα στις κατατακτήριες δοκιμές. Ελπίζουμε να ξεκινήσουμε όσο πιο υψηλά γίνεται, να εκμεταλλευτούμε ποινές, τυχόν ποινές από άλλους οδηγούς για να ξεκινήσουμε πιο υψηλά, και μετά να κυνηγήσουμε μια στρατηγική που θα μας φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Βέβαια σήμερα θα κυνηγήσω τη στρατηγική που θα μας φέρει και το περισσότερο θέαμα, αλλά τώρα πάμε στις κατακτήρες δοκιμές. Στο Q1, στη δεύτερη μου προσπάθεια, βλέπετε ότι για την ώρα είμαι στην τελευταία θέση. Δεν έχω καθόλου το ρυθμό, ειδικά με το traction control off σε αυτή την πίστα ζορίζομαι λιγάκι, δεν έχω κάνει και πάρα πολύ πρακτική, αλλά θα προσπαθήσω τώρα στη δεύτερη μου προσπάθεια να βελτιώσω λιγάκι το χρόνο μου, να βελτιώσω λίγο την θέση μου και έτσι να ξεκινήσω λίγο πιο υψηλά. Στο πρώτο sector της πίστας έκανα ταχύτερο πέρασμα από το ταχύτερό μου προσωπικό. Βλέπετε ήδη βελτιώνω σχεδόν 2,5 δέκατα το καλύτερό μου πέρασμα εδώ στην μεγάλη ευθεία της πίστας. Δύο από τις πολύ μεγάλες ευθείες που είναι με ζώνη DRS και όλας. Εδώ θα είναι και τα σημεία που μπορούν να γίνουν προσπεράσεις. Φτάνουμε τώρα εδώ στην φουρκέτα αυτή που οδηγάει σε ένα chicane και μπαίνουμε στην δεύτερη μεγάλη ευθεία της πίστας. Βελτιώνω το χρόνο μου σχεδόν 4 δέκατα πριν φτάσουμε στη χρονομέτρηση για το δεύτερο sector. Πολύ καλά πάμε, πιστεύω ότι μπορούμε να ανεβούμε λίγο σε θέση. Σίγουρα δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο Q2, αλλά τουλάχιστον να βρεθώ μπροστά από τις δύο χάσκι, γιατί όχι και μπροστά από το teammate μου. 5 δέκατα βελτιώνουμε το χρόνο μας εδώ σε αυτό το σημείο. Υπάρχει και άλλη βελτίωση. Μένουν ακόμα λίγες στροφές. Είμαστε στο πιο τεχνικό κομμάτι της πίστας, στο τρίτο sector με τις περισσότερες στροφές, πολύ κλειστές στροφές. Και εδώ είναι και τα σημεία που ζορίζομαι πάρα πολύ με το traction control, γιατί αποσταθεροποιείται πολύ εύκολα το μονοθέσιο. Φαίνεται ότι βελτιώνουμε για την ώρα 6 δέκατα. Φτάσαμε τώρα στην προτελευταία στροφή. Πηγαίνουμε τώρα στην τελευταία στροφή. Μπαίνουμε στην τελευταία στροφή. Θα βγούμε τώρα από την τελευταία στροφή και θα βελτιώσουμε το χρόνο μας 7 δέκατα. Να δούμε αν ήταν αρκετό να ανεβούμε από την τελευταία θέση και να βρεθούμε σε μια πιο υψηλή θέση μόλις εμφανιστεί το γράφημα με όλους τους οδηγούς σε ποια θέση έχουν τερματίσει. Πρώτος ήταν Lewis Hamilton, δεύτερος Πέρες και τρίτος Βάλτερι Μπότας. Να δούμε εγώ σε ποια θέση έχω τερματίσει τελικά. Τερμάτισα στην 19η θέση, μόλις μπροστά από τον Νικίτα Μάζεπιν. Προτελευταίος θα ξεκινήσω. Είναι μια γνώριμη εικόνα μέσα σε αυτή τη σεζόν, γιατί πολλές φορές ξεκινούσα προτελευταίος, αλλά να ελπίσουμε ότι θα κερδίσουμε κάποιες θέσεις από ποινές που έχουν πάρει οι οδηγοί. Βλέπετε εδώ πρώτος ξεκινάει Lewis Hamilton με την pole position, δεύτερος ο Valtteri Bottas. Αυτοί οι δύο έχουν ολοκληρώσει όσον αφορά τη βαθμολογία. Η μάχη για την τρίτη θέση κρίνεται ανάμεσα σε Perez, Norris και Verstappen. Εγώ δίνω μάχη με τον Leclerc, ο οποίος ξεκινάει στην 7η θέση. Θα είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε τον Leclerc, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ίσως να έχουμε κάποιο safety car κατά τη διάρκεια του αγώνα που να μας βολέψει. Και να δούμε αν θα ευνοηθώ από κάποια ποινή κάποιου οδηγού. Για την ώρα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Και τελικά ναι, θα ευνοηθώ, θα ξεκινήσω 18ος, γιατί ο Stroll έχει πάρει μια ποινή. Κάτι είναι και αυτό από το τίποτα. Θα ξεκινήσουμε 18η και θα κυνηγήσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, όσον αφορά τη στρατηγική, η στρατηγική που θα επιλέξω θα είναι ενός pit stop. Ο λόγος που επιλέγω τη στρατηγική ενός pit stop, παρόλο που δεν είναι και η πιο κατάλληλη, είναι ότι ελπίζω ότι αυτοί που θα είναι σε στρατηγική 2 pit stop, που θα είναι όλοι σε στρατηγική 2 pit stop, θα μπλέξουν λίγο σε κίνηση. Και δεύτερον, αυτή η στρατηγική ενός pit stop είναι και η στρατηγική που φέρνει την περισσότερη δράση στον αγώνα του Abu Dhabi. Γι' αυτό και επιλέγω περισσότερο αυτή τη στρατηγική, γιατί είναι μια πίστα στην οποία συνήθως δεν έχουμε δράση, και γι' αυτό θα προσπαθήσω να φέρουμε την δράση, μιας και δεν κυνηγάμε κάτι το ιδιαίτερο στο πρωτάθλημα, και γι' αυτό θα κυνηγήσουμε να φέρουμε το περισσότερο θέαμα και εννοείται και το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούμε να φέρουμε.
Όμως, τέλος τα λόγια, είμαστε έτοιμοι για την εκκίνηση για το Grand Prix του Abu Dhabi, για τον τελευταίο μας εδώ αγώνα με τη Williams και ελπίζουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Πάμε στην εκκίνηση. Και είμαστε στην εκκίνηση για το Grand Prix του Abu Dhabi με 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Ξεκινήσαμε κάπως μέτρια εδώ να δούμε αν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι στην πρώτη στροφή. Κρατάμε την εσωτερική γραμμή. Είναι και ο Μάζεπιν πιο εσωτερικά. Ο Μάζεπιν κάνει ένα dive bomb και χτυπάει εκεί με τον Ράσελ. Καταφέρνω και τον αποφεύγω τον Μάζεπιν εκεί από την επαφή που είχε με τον Τζορτζ Ράσελ. Καταφέρνω και κερδίζω και κάποιες θέσεις. Ανεβαίνω στην 15η θέση από το χτύπημα που είχε εκεί ο Ράσελ με τον Μάζεπιν. Έκλεισαν τους υπόλοιπους. Οδηγούς. Εδώ παραλίγο να πέσω πάνω στον Αλόνζο. Καταφέρνω από την εξωτερική να τον προσπεράσω. Τώρα είμαι εδώ, ρόδα με τον Ρικάρντο. Τον προσπερνάω και αυτό και βουτάω στα φρένα στη φουρκέτα εδώ. Και μάλλον θα καταφέρουμε να προσπεράσουμε και τον Τσουνόντα που τον αναγκάζω εδώ να ανοίξει τη γραμμή του. Κάπως καθυστέρησαν εκεί πάρα πολύ οι οδηγοί. Μάλλον κάποιος οδηγός εκεί μπροστά πρέπει να έχει κάποιο πρόβλημα. Ένας από αυτούς πρέπει να είναι ο Σέρχιο Πέρες να έχει σπασμένη αεροτομή. Καταφέρνω εγώ βέβαια και ανεβαίνω στην 12η θέση να δούμε εδώ στη φουρκέτα αν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Βλέπετε, χάνει τα φρένα ο Τσουνόντα, πρέπει να χτύπησε κιόλας λίγο πάνω μου ο Τσουνόντα. Μπορεί και όχι, δεν ξέρω σίγουρα. Πάντως τώρα μπαίνουμε στη δεύτερη ευθεία της πίστας. Εδώ ο Τζοβινάτσι είναι πολύ κοντά σε εμένα. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια κίνηση. Ανοίγουμε το ERS, κολλάω πίσω του, παίρνω τα κενά, αρχίζω και τον πλησιάζω. Αλλάζω γραμμή εδώ και θα κάνουμε ένα dive bomb από πολύ μακριά από την εσωτερική. Αφού άφησε ανοιχτή την πόρτα εκεί ο Τζοβινάτσι, τον προσπερνάμε. Ανεβαίνουμε στην 11η θέση. Ο Τζοβινάτσι εκεί αναγκάστηκε να ανοίξει τη γραμμή του γιατί το στρίμωξα πάρα πολύ. Αλλά εφόσον είχε ανοιχτή την πόρτα, είπα ευχαριστώ, θα βουτήξω στα φρένα. Τώρα όμως έχει απομακρυνθεί αρκετά ο Verstappen. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να τους πιάσουμε όλους αυτούς, μιας και ο Πέρες ακόμα τους καθυστερεί όλους. Πίσω μου είναι ο Τσουνόντα που εκμεταλλεύτηκε την προσπέραση στον Τζοβινάτσι και τον προσπέρασε και αυτός ο Τσουνόντα είναι με μαλακά ελαστικά. Μπροστά μας ο Verstappen είναι με μεσαία και εγώ είμαι με μεσαία. Τώρα βλέπετε στα pit μπήκε ο Σέρχιο Πέρες. Άρα θα ανεβούμε τώρα στην 10η θέση και πλέον είμαστε στους βαθμούς. Να δούμε όμως αν θα δεχτούμε κάποια πίεση από τον Τσουνόντα. Νομίζω αυτή τη στιγμή είμαι μπροστά και από τις δύο Αλφα Τάουρι. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, ή μπορεί και να κάνω λάθος. Ο Γκασλί είναι αυτή τη στιγμή στην 4η θέση. Άρα δεν έχουμε μεγάλες ελπίδες να καταφέρουμε να σκοράρουμε παραπάνω βαθμούς στο βαθμολογικό πίνακα κατασκευαστών απέναντι στην Αλφα Τάουρι, αλλά απέναντι στην Αλπίν έχουμε ελπίδες γιατί ο Οκόν είναι στην 8η θέση και ο Οκόν σίγουρα είναι σε στρατηγική 2 pit stop. Άρα ίσως να καταφέρουμε να προσπεράσουμε τον Οκόν με τη στρατηγική που έχουμε επιλέξει. Απομακρύνονται οι οδηγοί που είναι μπροστά μας και να δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια, γιατί φτάνουμε τώρα στον τρίτο γύρο που θα έχουμε το DRS. Έχουν φύγει οι οδηγοί που είναι μπροστά μας, αλλά δέχουμε συνεχώς επίθεση από τον Τσουνόντα και τον Τζοβινάτσι, οι οποίοι δεν απομακρύνονται από εμένα. Τώρα θα έχουν και το DRS εδώ στη μεγάλη ευθεία όταν θα μπούμε. Βλέπετε εδώ ο Τσουνόντα έχει κολλήσει πίσω μου, αλλάζει γραμμή από την αριστερή πλευρά. Θα έχει την εσωτερική στην επόμενη στροφή. Το αφήνουμε εδώ το χώρο, αλλά είχα πιο καλά τοποθετημένο το μονοθέσιο και τον κρατάω πίσω μου. Τώρα όμως θα έχει το DRS εδώ στη μεγάλη ευθεία και σίγουρα η Αλφα Τάουρι θα μπορέσει να με απειλήσει. Μπαίνουμε κατευθείαν στη μεγάλη ευθεία, συγκλίνω προς τα αριστερά για να τον βγάλω εκτός slipstream τον Τσουνόντα. Ο Τσουνόντα έχει ανοιχτό το DRS, κολλάει τώρα πίσω μου, παίρνει τα κενά, με πλησιάζει, έρχεται από τα δεξιά, προσπαθώ να το στριμώξω, περνάει λίγο μπροστά, εδώ φρενάρουμε και οι δύο ταυτόχρονα μπαίνοντα στο chicane. Ρόδα με τον Τσουνόντα. Ο Τσουνόντα είναι λίγο πιο μπροστά, θα τον αφήσουμε λίγο πιο μπροστά να του κλέψουμε εδώ το DRS και θα του κλέψουμε εδώ το DRS και σίγουρα θα μπορέσουμε να του κρατήσουμε πίσω μας άνετα. Και κρατιέμαι ακόμα στην 10η θέση. Αλλά σίγουρα δεν είναι ο τελευταίος λόγος του Τσουνόντα. Ο Τσουνόντα θα ξαναπροσπαθήσει στη συνέχεια να με απειλήσει. Τώρα ήταν απλά η πρώτη μας προσπάθεια. Τώρα δίνει μια μάχη εκεί με τον Τζοβινάτσι. Με αφήνει εμένα να πάρω έτσι μια ανάσα, να απομακρυνθώ και έτσι να αφοσιωθώ, να πιέσω όσο περισσότερο γίνεται για να μην χάσω πολύ έδαφος από τα προπορευόμενα μονοθέσια, ώστε όταν κάνουν αλλαγή ελαστικών να βρεθούν σίγουρα πίσω μου και έτσι από εκεί και πέρα να ξεκινήσουμε μια πολύ σκληρή άμυνα απέναντί τους. Και φτάσαμε στον πέμπτο γύρο. Η εικόνα είναι ίδια, τα μονοθέσια μπροστά μου απομακρύνονται, αλλά ο Τσουνόντα δεν με αφήνει να πάρω ούτε μία ανάσα. Ο Τζοβινάτσι έχει χαθεί από τη μάχη εδώ. Ο Τσουνόντα από τα δεξιά προσπαθεί να με προσπεράσει και έχει περάσει μπροστά. Και πηγαίνουμε τώρα στο chicane με τον Τσουνόντα μπροστά μας. Άλλαξα λίγο γραμμή εδώ. Πήγα να κάνω μια κίνηση, πήρα ένα warning και δεν μπόρεσα να ξαναπροσπεράσω τώρα τον Τσουνόντα. Τώρα όμως θα έχω τον DRS εδώ στη μεγάλη ευθεία. Ίσως εδώ θα καταφέρω να τον προσπεράσω. Βγαίνουμε στη μεγάλη ευθεία, κολλάω πίσω από τον Τσουνόντα να πάρω τα κενά. Είναι λίγο μακριά
μακριά, ανοίγω όμως το DRS και το ERS, κολλάω πίσω του, αρχίζω και τον πλησιάζω πολύ γρήγορα, αυτό συγκλίνει λίγο προς αριστερά, εγώ από τη δεξιά πλευρά θα τον προσπεράσω πριν καν φτάσουμε στην επόμενη στροφή. Έχω ανεβεί πλέον ξανά στην ένατη θέση, γιατί είχαμε το πρώτο pit stop νομίζω από τον Stroll ή από το Vettel, ήταν μια Alfa Aston Martin μέσα στο pit lane στους προηγούμενους γύρους, ξεκίνησαν ήδη κάποιοι οδηγοί να μπουν να κάνουν αλλαγή ελαστικών. Εμείς εννοείται θα κρατηθούμε μέχρι κοντά στον 16ο με 17ο γύρο με αυτά τα ελαστικά, θα έχουμε πολύ σκληρή άμυνα να δώσουμε. Όμως τώρα δίνουμε άμυνα απέναντι στον Τσουνότα και μας έχει φτάσει και ο Ρικάρντο με αυτές τις άμυνες και βλέπετε ότι ακόμα έχουν ρυθμό, παρόλο που περνάνε γύρι με τα μαλακά ελαστικά, σίγουρα είναι πιο γρήγοροι από εμένα. Εμένα με ενδιαφέρει να κρατήσω πίσω μου τον Τσουνότα, εννοείται ότι ελπίζουμε και ο Γκασλί να έχει κάποιο πρόβλημα στη συνέχεια του αγώνα, γιατί κυνηγάμε τη θέση απέναντι στην Αλφα Τάουρι στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Βλέπετε εδώ, έρχεται τώρα ο Τσουνότα εδώ, μπαίνουμε στην ευθεία τερματισμού, δεν έχω και την πιο τέλεια έξοδο από την τελευταία στροφή. Ο Τσουνότα είναι πολύ κοντά και σίγουρα πάλι στη μεγάλη ευθεία θα μας απειλήσει για άλλη μια φορά. Ενώ έχουμε και άλλους οδηγούς μέσα στο pit lane που ξεκίνησαν να κάνουν τη δική τους αλλαγή ελαστικών, μάλλον σιγά σιγά έρχεται η ώρα. Αλλά εδώ ανοίγω λίγο τη γραμμή μου και έρχεται ο Τσουνότα από την δεξιά πλευρά όπως και πριν. Έρχεται και ο Ρικάρντο, προσπαθεί και αυτός από την δεξιά πλευρά να κάνει κάποια κίνηση. Ο Τσουνότα παραμένει μπροστά. Ο Ρικάρντο πήγε να χώσει τη μύτη εκεί, του έκλεισα την πόρτα στα μούτρα γιατί αποσταθεροποιήθηκε λίγο το μονοθέσιο πάνω στα κέρπ. Και τώρα ξανά να δούμε αν θα μπορέσουμε να τον προσπεράσουμε. Τώρα ο Τσουνότα είναι πιο μακριά από ό,τι πριν. Να δούμε με το DRS αν θα μπορέσουμε να τον ξαναπροσπεράσουμε. Εδώ έχουμε ανοιχτό το DRS και το ERS. Παίρνουμε και λίγο τα κενά από τον Τσουνότα, τον πλησιάζουμε, αλλά μάλλον δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι εδώ απέναντι στον Ιάπωνα οδηγό με την Αλφα Τάουρι. Και θα πρέπει να περιμένουμε τη δεύτερη ευθεία με το DRS που είμαι αρκετά κοντά και ίσως εδώ να μπορέσω να τον ξαναπροσπεράσω. Αλλιώς έχουμε χάσει την 8η θέση αυτή τη στιγμή από τον Τσουνότα. Εδώ τον πλησιάζω με τον DRS ανοιχτό, κολλάω πίσω του, παίρνω τα κενά, αλλάζω γραμμή από την δεξιά πλευρά. Θα τον προσπεράσουμε από την εξωτερική. Εδώ θα καταφέρουμε. Φρενάρουμε πιο αργά και ναι, μάλλον το καταφέραμε και περάσαμε μπροστά από τον Τσουνότα. Την ώρα που παίρνω το δεύτερο μου warning, και από εδώ και πέρα πρέπει να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός για να μην πάρω μια ποινή 3 δευτερολέπτων σε αυτόν τον αγώνα. Και φτάσαμε στον 8ο γύρο. Η εικόνα παραμένει ίδια. Ο Ρικάρντο έχει κάνει τη δική του αλλαγή ελαστικών και άλλοι οδηγοί έχουν κάνει τη δική τους αλλαγή ελαστικών. Ο Τσουνότα όμως είναι ακόμα εδώ πίσω μου και πιέζει. Μπαίνουμε τώρα εδώ στη μεγάλη ευθεία. Έχει τον DRS. Έρχεται τώρα ο Τσουνότα εδώ. Από την δεξιά πλευρά θα προσπαθήσει να κάνει την κίνηση. Ρώτα εδώ με τον Τσουνότα να δούμε στα φρένα ποιο θα είναι πιο ισχυρό. Φρενάρουμε και οι δύο ταυτόχρονα. Πρέπει να αφήσουμε χώρο ένα στον άλλον. Εδώ θα τον αφήσω πάλι λίγο να περάσει μπροστά για να του κλέψω τον DRS. Και ναι, θα καταφέρω να του κλέψω τον DRS παρόλο που ακούμπησα λίγο πάνω στο Τσουνότα εκεί πατώντας το γάζι. Βλέπετε, παίρνω και το warning για αυτό το πράγμα εδώ. Έχω τον DRS, το πλησιάζω τον Τσουνότα από την δεξιά πλευρά. Θα κάνουμε την κίνηση από την εξωτερική πάλι. Φρέναρω λίγο πιο αργά από τον Τσουνότα. Το αφήνω το χώρο από την εσωτερική πλευρά και καταφέρνω και τον προσπερνάω και κρατιέμαι ακόμα μπροστά από τον Ιάπωνα οδηγό. Πολύ σκληρές οι μάχες. Σφαγή θα γίνει σήμερα σε αυτές τις μάχες. Βλέπετε εδώ, έρχεται ο Τσουνότα από την δεξιά πλευρά. Πήγε να ρίξει μια ματιά. Ευτυχώς πρόλαβα και του έκλεισα την πόρτα στα μούτρα και συνεχίζω μπροστά από τον Τσουνότα. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή η κίνηση να κρατήσω πίσω με τον Τσουνότα, ενώ βλέπουμε ότι ο Νόρις και ο Κόν είναι στα πιτ. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να βρεθούμε και μπροστά από αυτούς τους οδηγούς, γιατί αν καταφέρουμε να βρεθούμε μπροστά από αυτούς τους οδηγούς θα έχει μεγάλη σημασία για εμένα. Ο Τσουνότα τώρα μπαίνει στα πιτ, λογικά τον Κόν θα τον προσπεράσουμε, αλλά τον Νόρις δεν θα καταφέρουμε. Και βλέπετε στον 11ο γύρο ο Κόν που ήταν πίσω μας πλέον μας έχει φτάσει. Ενώ έχουμε τον Verstappen στα pit που έχει βρεθεί μπροστά μας. Αυτή τη στιγμή είμαι στην τέταρτη θέση στα ίσα στον αγώνα λόγω της στρατηγικής που έχω. Αλλά έχω πίεση τώρα από τον Γκασλί και τον Οκόν. Ο Γκασλί και ο Οκόν. Εδώ ο Οκόν από τη δεξιά πλευρά προσπαθεί να κάνει την κίνηση. Το αφήνουμε εδώ το χώρο μέσα στο Σικίν, αλλά εν τέλει υποχωρεί. Θα έχει όμως τον DRS εδώ στη μεγάλη ευθεία. Μεγάλη σημασία να κρατήσουμε εδώ τον Οκόν και τον Γκασλί πίσω μας. Μπαίνει τώρα στη μεγάλη ευθεία. Οκόν κολλάει πίσω μου. Εγώ συγκλίνω προς τα αριστερά. Οκόν από τα δεξιά με τον DRS εδώ θα προσπαθήσει με την Αλπίν να μας προσπεράσει. Βλέπετε, δεν έχει φοβερή τελική ταχύτητα. Περνάει όμως μπροστά. Να δούμε εδώ στα φρένα. Προσπαθώ να φρενάρω πιο αργά. Να κρατήσω ακόμα την εσωτερική γραμμή. Αφήνει το χώρο εδώ ο Οκόν. Είναι μπροστά μας. Θα πάρουμε τον DRS για τη δεύτερη ευθεία. Και να δούμε τώρα εδώ. Πρέπει να τον ξαναπροσπεράσουμε. Κολλάω πίσω από τον Οκόν να πάρω το κενά. Έχω ανοιχτό τον DRS και το ERS. Αλλάζουμε γραμμή εδώ από την αριστερή πλευρά και θα
τον προσπεράσουμε εδώ τον Οκόν και κρατιόμαστε ακόμα στην τέταρτη θέση. Αν καταφέρω να κρατηθώ εδώ μπροστά στην τέταρτη θέση και τώρα με τον Γκασλί που έχει πίσω, πέσει πίσω από τον Μπότας, ίσως να περάσουμε και την Αλπίν και την Αλφα Τάουρι στο βαθμολογικό πίνακα, αλλά και τον Λεκλέρ. Και όμως έρχεται εδώ ο Οκόν από τη δεξιά πλευρά, του κλείνουμε την πόρτα στα μούτρα και κρατιόμαστε ακόμα μπροστά του. Πολύ σκληρή η μάχη, θα γίνει σφαγή σήμερα για αυτούς τους βαθμούς. Φτάνουμε στον 12ο γύρο στο τέλος. Πλέον έχει περάσει μπροστά από τον Οκόν ο Σάιντς και πίσω από τον Οκόν είναι ο Λεκλέρκ. Αυτή τη στιγμή νομίζω περνάω βαθμολογικά το Leclerc αν τερματίσουμε έτσι, ενώ βλέπετε ότι ο Sainz μπαίνει στα pit. Για κάποιο λόγο μπαίνει στα pit, μάλλον από κάποια επαφή που είχε με τον Ocon, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει, αλλά τώρα ξανά είναι ο Ocon πίσω μου και θα προσπαθήσει να με απειλήσει. Σίγουρα στη μεγάλη ευθεία θα κάνει την κίνησή του για άλλη μια φορά. Τώρα πηγαίνουμε προς το Σικένο. Ο Οκόν εδώ από την αριστερή πλευρά βρήκε μια ευκαιρία και με προσπερνάει και έρχεται και ο Leclerc από τη δεξιά πλευρά μπαίνοντας στο Σικένο εδώ στα φρένα. Ο Οκόν είναι μπροστά, το Leclerc κατάφερα και τον κράτησα πίσω μου, αλλά τώρα έχει μεγάλη σημασία να δούμε αν θα καταφέρουμε να ξαναπροσπεράσουμε τον Γάλλο οδηγό που βρίσκεται μπροστά μας. Μπαίνουμε στη μεγάλη ευθεία, θα έχουμε τον DRS αλλά έχουμε και απειλή από τον Leclerc που είναι κολλημένος πίσω μου. Έχει και αυτό τον DRS, κολλάει πίσω μου, παίρνει τα κενά, παίρνω και εγώ τα κενά από τον Οκόν, το πλησιάζουμε εδώ στη μεγάλη ευθεία, προσπαθούμε να το φτάσουμε αλλά είναι πολύ μακριά. Ο Leclerc κάνει την κίνηση από την δεξιά πλευρά. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάποια κίνηση και πρέπει να αφήσουμε εδώ το χώρο στο Leclerc. Και έχουμε μάχη εδώ, ρότα με ρότα με τον Leclerc. Ο Οκόν παραμένει μπροστά μας. Μπαίνουμε τώρα στην δεύτερη ευθεία. Είναι κολλημένος πίσω μου εδώ ο Leclerc. Προσπαθεί να κάνει την κίνηση από την δεξιά πλευρά. Ο Οκόν απομακρύνεται. Δεν μπορούμε να ξαναπιάσουμε τον Οκόν εδώ. Ο Leclerc προσπαθεί από την δεξιά πλευρά, αλλά δεν έχει το χώρο και του κλείνουμε την πόρτα στα μούτρα. Αλλά χάσαμε δυστυχώς την μάχη εκεί με τον Οκόν. Ο Οκόν πλέον έχει περάσει μπροστά και σίγουρα δεν θα το ξαναδούμε στον αγώνα αν δεν έχουμε κάποιο safety car. Και αυτό σημαίνει ότι ο Οκόν αυτή τη στιγμή κρατάει την Αλπίν μπροστά από την Williams, ό,τι και αν κάνω εγώ αυτή τη στιγμή. Τώρα θα πρέπει να δώσω μάχη εδώ με το Leclerc που είχα και ένα μικρό γλίστριμα. Αυτό σίγουρα θα με ζωρίσει πάρα πολύ. Ο Οκόν σιγά σιγά θα απομακρυνθεί και τώρα θα είμαι ευάλωτος στις επιθέσεις του Leclerc. Ο οποίος Leclerc κάνει εδώ από την εσωτερική κίνηση. Χάνει όμως τα φρένα. Βγαίνει εκτός πίστας παρά λίγο να πέσει πάνω μου. Ευτυχώς κατάφερα να κάνω ελιγμό εκεί. Να τον αποφύγω την ώρα που μια Aston Martin έχει χάσει ένα κομμάτι από την αεροτομή και μπήκε κατευθείαν στα pit. Ενώ εμείς μπαίνουμε τώρα στο 14ο γύρο εγώ εδώ κατευθείαν και συνεχίζουμε με τη μάχη με το Leclerc. Ο Οκόν έχει ήδη απομακρυνθεί μέσα σε λίγες στροφές στα 4,4 δευτερόλεπτα. Φαίνεται η διαφορά στα φρέσκα ελαστικά και φαίνεται πόσο τους καθυστερώ εγώ τους υπόλοιπους οδηγούς, αλλά κάνω πολύ σκληρή άμυνα. Σφαγή γίνεται σήμερα εδώ με αυτές τις μάχες. Τώρα θα μπούμε ξανά στη μεγάλη ευθεία. Τώρα πρέπει να κάνω την άμυνα απέναντι στον Leclerc και έχει μεγάλη σημασία να κρατήσουμε πίσω μας τον Leclerc. Ο Leclerc τώρα θα έχει εδώ το DRS στη μεγάλη ευθεία. Κολλάει πίσω μου, παίρνει τα κενά. Εγώ συγκλίνω προς τα αριστερά. Αυτός από την δεξιά πλευρά θα προσπαθήσει να κάνει την κίνηση. Ρότα με ρότα εδώ με τη Ferrari. Βλέπετε με το DRS ανοιχτό. Κρατιόμαστε ακόμα δίπλα του. Εδώ θα φρενάρει πιο αργά από εμένα ο Leclerc, αλλά κρατάω ακόμα την εσωτερική γραμμή. Μου αφήνει το χώρο. Εδώ θα είναι μπροστά από εμάς ο Leclerc. Θα έχω το DRS από αυτόν. Κολλάω πίσω του εδώ να πάρω τα κενά. Το DRS, έχω ανοιχτό και το ERS, αρχίζω και τον πλησιάζω, αλλάζω γραμμή από την αριστερή πλευρά, θα τον προσπεράσουμε εδώ το Leclerc και θα τον αφήσουμε πάλι πίσω μας. Ο Leclerc στην έκτη θέση, εγώ στην πέμπτη θέση, παλεύουμε στα ίσα για αυτή την θέση γιατί περίπου στον ίδιο γύρο θα κάνουμε και οι δύο την τελευταία μας αλλαγή ελαστικών, εγώ τη μία και μοναδική, ο Leclerc τη δεύτερη του. Τώρα εδώ ο Leclerc βλέπετε παραμένει κοντά μου, προσπαθεί να κάνει κάποια κίνηση και εδώ πέφτει πάνω μου ο Leclerc, κάνει τα φρένα και πέφτει πάνω μου. Ο Leclerc έχει πέσει πάνω μου και έχει σπάσει τώρα ένα κομμάτι από την πίσω μου αεροτομή. Τώρα θα ζοριστώ λίγο με την σπασμένη αεροτομή, ενώ και σίγουρα και ο Leclerc έχει σπάσει τη δική του αεροτομή και αυτή τη στιγμή έχει καταστρέψει λίγο τον αγώνα του. Βέβαια με το ρυθμό που έχει ο Leclerc και με το ρυθμό που έχω εγώ θα πρέπει να δώσω απάντηση αμέσως και να μπω όσο πιο σύντομα γίνεται να κάνω αλλαγή ελαστικών. Γιατί παρόλο που ο Leclerc θα κάνει αλλαγή αεροτομής, με το ρυθμό που έχει, αν εγώ αργήσω παραπάνω γύρους, θα βρεθεί πάλι μπροστά μου. Και αυτό πρέπει να απαντήσω στο τέλος αυτού του γύρου, να μπω να κάνω αλλαγή ελαστικών. Θα έμπαινα στο τέλος του 17ου, τώρα όμως θα μπω στο τέλος του 15ου. Δέχομαι τώρα όμως εδώ επίθεση από τον Τσουνόντα, από την εξωτερική, προσπαθεί να κάνει την κίνηση. Το αφήνουμε εδώ το χώρο. Ο Τσουνόντα κάνει εν τέλει
πίσω και τον προσπερνάει ο Ρικάρντο. Απίστευτο. Βλέπετε εδώ τη μάχη. Ο Ρικάρντο περνάει μπροστά και τώρα ο Ρικάρντο εδώ θα έχει το DRS να με απειλήσει. Η McLaren τώρα κολλάει πίσω μου. Παίρνει τα κενά. Έχει ανοιχτό το DRS. Εγώ συγκλίνω προς τα αριστερά. Ο Ρικάρντο έρχεται με πάρα πολύ φόρα. Από την δεξιά πλευρά θα προσπαθήσει να κάνει την κίνηση. Εδώ θα περάσει πολύ άνετα μπροστά. Κολλάω πίσω να πάρω τα κενά. Ξαναλάζω γραμμή. Αλλά βλέπω ότι είμαι πολύ μακριά και δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα. Μπαίνουμε τώρα στο Chicane. Θα έχουμε μια ευκαιρία εδώ στην δεύτερη ευθεία με το DRS. Κολλάω πίσω από το Ρικάρντο. Έχω ανοιχτό το DRS και το IRS. Παίρνω και τα κενά. Αρχίζω και τον πλησιάζω. Πλησιάζω όλο και πιο γρήγορα. Πλησιάζουμε γρήγορα εδώ το Ρικάρντο. Αλλάζω γραμμή. Αυτό συγκλίνει προς τα αριστερά. Εγώ από την δεξιά πλευρά, από την εξωτερική. Εδώ φρένοντας πιο αργά από το Ρικάρντο. Καταφέρνω από την εξωτερική να τον προσπεράσω και ανεβαίνω ξανά στην πέμπτη θέση. Έχει και αυτό μεγάλη σημασία να τους κρατήσω πίσω μου, γιατί θα έχουν φθορά αυτοί μετά όταν θα πρέπει να μπουν να κάνουν τη δική τους αλλαγή ελαστικών και ίσως να ξαναβρεθώ μπροστά τους. Βέβαια θα είναι πολύ δύσκολο αυτό γιατί έχω πολύ αργό ρυθμό γενικά σε αυτή την πίστα. Τώρα όμως εδώ θα μπω νωρίτερα να κάνω την αλλαγή ελαστικών μόνο και μόνο για να βρεθώ μπροστά από το Leclerc, που για εμένα αυτό έχει σημασία. Ο Ρικάρντο όμως κάνει εδώ από την εσωτερική την κίνηση, χάνει και αυτό τα φρένα όπως πριν. Ο Leclerc όμως κατάφερε να κρατηθεί μέσα στην πίστα. Εγώ χάνω λίγο τα φρένα μπαίνοντας στο pit lane, αλλά το καταφέρνω. Μπαίνω τώρα στο pit lane, θα κάνω την δική μου αλλαγή ελαστικών, θα βάλω τα μαλακά ελαστικά. Και από εδώ και πέρα ελπίζω να έχω καλό ρυθμό για να καταφέρω να κρατηθώ μπροστά από το Leclerc, να κρατηθώ μπροστά από τους οδηγούς που είχα τώρα πίσω μου, που δεν νομίζω να καταφέρω να τους έχω όλους πίσω μου ξανά. Αλλά έχει μεγάλη σημασία να καταφέρω τουλάχιστον να κερδίσω τη μάχη απέναντι στο Leclerc. Αλλάξαμε τώρα τα ελαστικά, βγαίνουμε από το pit, έρχεται στην ευθεία τερματισμού. Ο Leclerc τώρα πέρασε την γραμμή τερματισμού. Μάλλον θα καταφέρουμε να βρεθούμε μπροστά από το Leclerc, να δούμε πού θα είμαστε σε σχέση με τον Αλόνσο. Έρχεται ο Αλόνσο από την δεξιά πλευρά. Εδώ θα είμαστε ρόδα με ρόδα με τον Αλόνσο. Περνάει μπροστά ο Αλόνσο, αλλά είμαστε μπροστά από το Leclerc. Βλέπετε, παρόλο που άλλαξε αεροτομή, ο Leclerc είναι μόλις 8 χιλιοστά το δευτερολέπτου πίσω μου. Τώρα όμως εδώ θα έχω μια ευκαιρία να περάσω τον Αλόνσο, πιθανόν τον μελλοντικό μου teammate στην Αλπίν. Γιατί όπως ξέρετε κάποιοι θα πάμε στην Αλπίν στην επόμενη σεζόν. Εδώ κολλάω πίσω από τον Αλόνσο με το DRS ανοιχτό και το DRS. Ο Αλόνσο συγκλίνει προς τα αριστερά πολύ άνετα να τον προσπεράσουμε εδώ τον Ισπανό οδηγό. Και βρισκόμαστε τώρα στην 14η θέση. Έχουμε πολλούς οδηγούς μπροστά μας που χρωστάνε pit stop και σίγουρα μάλλον θα ξανακαταφέρουμε να βρεθούμε μέσα στους βαθμούς στη συνέχεια του αγώνα. Να δούμε αν ο Αλόνσο θα καταφέρει να κρατήσει πίσω του το Leclerc έστω μερικούς γύρους. Και φτάνουμε τώρα σιγά σιγά στον 19ο γύρο. Πλέον ξανά ο Leclerc είναι πίσω μου και πιέζει. Είμαστε στην 10η θέση. Έχουμε κάποιους οδηγούς μέσα στο pit lane. Ένας από αυτούς είναι ο Sainz, ο άλλος είναι ο Valtteri Bottas. Να δούμε πού θα βρεθούμε σε σχέση με τον Valtteri Bottas. Τον Sainz μάλλον θα καταφέρουμε να τον προσπεράσουμε. Μπαίνουμε τώρα στους βαθμούς, αλλά εδώ χώθηκε από την εσωτερική. Χώθηκε από την εσωτερική ο Leclerc και σπάσαμε τα πλαϊνά. Και πιθανόν να έχει σπάσει και ο Leclerc την αεροτομή του. Και αυτή τη στιγμή ο Leclerc έχει καταστρέψει τον αγώνα του την ώρα που βρεθήκαμε πίσω από τον Valtteri Bottas. Είμαστε στην 10η θέση, πίσω από όλους εκείνους τους οδηγούς που είχαμε πίσω μας πριν κάνουμε την δική μας αλλαγή ελαστικών. Άρα αυτή τη στιγμή νομίζω παλεύουμε ή για την 10η ή για την 1η θέση. Και έχουμε πίσω μας το Leclerc, ο οποίος Leclerc μας έσπασε τα πλαϊνά με εκείνο το dive boom που έκανε στην πρώτη στροφή, αλλά κατέστρεψε τον αγώνα του που έσπασε την αεροτομή του και σίγουρα θα μπει να κάνει αλλαγή αεροτομής. Εμείς τώρα δηλαδή έχουμε ξεμπλέξει από το Leclerc, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να ανεβούμε στην 7η θέση αν το καταφέρουμε, για να πάρουμε 6 βαθμούς απέναντι στο Leclerc και να μπορέσουμε να τερματίσουμε μπροστά του στο βαθμολογικό πίνακα. Και φτάσαμε στον 25ο γύρο. Πίσω μου πλέον είναι ο Sainz. Είμαι στην 8η θέση γιατί είχαμε στην ουσία ένα pit stop του Τσουνότα που είχε μάχη με τον Bottas και τον Vettel και πρέπει να έσπασε αεροτομή. Αλλά τώρα έχουμε τον Sainz εδώ πίσω μας που μας απειλεί να ανεβεί στην 8η θέση. Αυτή τη στιγμή ο Sainz εδώ από τη δεξιά πλευρά προσπαθεί να κάνει την κίνηση. Ρόδα με ρόδα εδώ με τον Sainz. Φρενάρει πιο αργά από εμένα γιατί έχω πολύ μεγάλη φθορά στα ελαστικά. Εδώ θα είναι μπροστά στην έξοδο από το Chicane, αλλά θα έχω τον DRS από αυτόν και μάλλον θα καταφέρουμε να τον ξαναπροσπεράσουμε, να ξανανεβούμε στην 8η θέση. Αν κάποιος εγκαταλείψει, γιατί βλέπετε εδώ περνάω ξανά άνετα τον Sainz, αν κάποιος εγκαταλείψει μπροστά μας θα ανεβούμε στην 7η θέση και θα καταφέρουμε έτσι να σκοράρουμε τους 6 βαθμούς που χρειαζόμαστε απέναντι στο Leclerc. Γιατί στη μάχη απέναντι στην Alfa Tauri και στην Alpine έχει χαθεί, η μόνη μάχη που είναι ανοιχτή αυτή τη στιγμή είναι απέναντι στο Leclerc. Αν παραμείνω όμως στην 8η θέση, χάνω και τη μάχη απέναντι στον Leclerc. Τρεις στόχους είχαμε σε αυτόν τον αγώνα. Εδώ βλέπετε ο Sainz έρχεται από την εξωτερική, προσπαθεί να κάνει την κίνηση. Πήγε να με πιάσει τον ύπνο, αλλά τον κράτησα
πολύ έξυπνα πίσω μου, στριμώγνοντας τον εκεί και άνοιξε τη γραμμή του και έτσι παραμένω στην 8η θέση. Αλλά όπως είπα, είχαμε τρεις στόχους και από ό,τι φαίνεται δεν καταφέρνουμε να πιάσουμε ούτε έναν. Παρόλο που έχουμε πολλή δράση και σφαζόμαστε εδώ μεταξύ μας για να καταφέρουμε να κρατηθούμε σε μια δυνατή θέση να σκοράρουμε βαθμούς. Είδατε και την έξοδο που είχαν την τελευταία στροφή εδώ. Ο Σάινς προσπαθεί από την εξωτερική εδώ στην πρώτη στροφή να κάνει την κίνηση. Το καταφέρνω και τον κρατάω πίσω μου. Μπήκαμε στον 26ο γύρο από τους 28. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Μας πλησιάζει και ο Λουίς Χάμιλτον που οδηγεί την κούρσα και μάλλον θα έχουμε και μπλε σημαία. Θα το δούμε εδώ. Ο Σάινς προσπαθεί από την εξωτερική να κάνει την κίνηση. Ρόντα με ρόντα εδώ με τον Σάινς μέσα στο σικέν. Αφήνουμε χώρο ένα στον άλλον. Καταφέρνω όμως να κρατηθώ μπροστά του, αλλά δεν κατάφερα να του κλέψω το DRS. Τώρα εδώ ο Σάινς θα έχει το DRS, θα έχει και ο Στρολ. Βλέπετε, είχε καλύτερη έξοδο ο Σάινς από εμένα. Κολλάει πίσω μου, εγώ συγκλίνω προς αριστερά. Ο Σάινς έρχεται από τη δεξιά πλευρά, θα προσπαθήσει να κάνει την κίνηση. Είμαστε ρόδα με ρόδα με τη Ferrari. Βλέπετε εδώ, δεν έχει όμως την τελική ταχύτητα, μάλλον έχει ξεμείνει και από ERS. Εδώ φρενάρουμε και οι δύο ταυτόχρονα μπαίνοντας στο σικίνι. Θα τον αφήσω λίγο μπροστά για να καταφέρω να του κλέψω το DRS. Βλέπετε, πέρασε μπροστά πριν την γραμμή και θα καταφέρουμε να του κλέψουμε το DRS. Όμως είναι και ο Στρολ εδώ. Ο Στρολ προσπαθεί από την δεξιά πλευρά, κολλάω πίσω από το Σάινς. Από την πιο δεξιά επιμένω εγώ, επιμένει και ο Στρολ πιο δεξιά εδώ στα φρένα. Φρενάρουμε και οι δύο ταυτόχρονα και να δούμε θα καταφέρω να κερδίσω τη μάχη. Ναι, κατάφερα και την κέρδισα τη μάχη και κρατιέμαι μπροστά από τους δύο οδηγούς. Κατάφερε ο Στρολ όμως να κερδίσει μία θέση και ανέβηκε τώρα στην ένατη θέση. Ο Στρολ τώρα όμως εδώ προσπαθεί να κάνει την κίνηση από την αριστερή πλευρά. Επιμένει πιο αριστερά εδώ στα φρένα. Ο Στρολ φρενάρει πιο αργά από την εξωτερική. Χάνει όμως λίγο τα φρένα και καταφέρνω εγώ από την εσωτερική πλευρά να τον κρατήσω πίσω μου τον Lance Stroll. Μεγάλη σημασία να καταφέρω να τερματίσω μπροστά τους ακόμα και για το γόητρο. Αν δεν καταφέρω να σκοράρω αυτά τα πράγματα που ήθελα να σκοράρω σε αυτόν τον αγώνα, δεν πειράζει, για το γόητρο θέλω τουλάχιστον να τερματίσω στην 8η θέση. Τώρα θα μπούμε στον προτελευταίο γύρο, ίσως και τελευταίο αν καταφέρει να μας προσπεράσει ο Χάμιλτον με την μπλε σημαία. Ενώ είχαμε και εγκατάλειψη από τον Φερνάντο Αλόνσο που δεν έβγαλε κάποιο safety car, ειδικά σε αυτούς τους τελευταίους γύρους είναι αδύνατο στο παιχνίδι να βγει safety car αν δεν απομένουν τουλάχιστον 4 γύρους μέχρι τέλος. Εδώ ο Στρολ βλέπετε είναι κοντά, κάνει στην άκρη όμως για τον Lewis Hamilton και κάνει στην άκρη σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο για εμένα, γιατί παίρνω ανάσες εδώ και εγώ τον Lewis Hamilton θα τον αφήσω στη μεγάλη ευθεία να με προσπεράσει και έτσι θα προσπαθήσω να μείνω κοντά του ώστε να μην με απειλήσει ο Στρολ. Αλλάζω αμέσως γραμμή, τον αφήνω τον Hamilton να περάσει μπροστά, ανοίγω το ERS, βλέπετε ζορίζεται λιγάκι ο Hamilton με τον DRS, περνάει όμως μπροστά, κολλάω πίσω του να πάρω τα κενά για να κρατηθώ μπροστά από τον Lance Stroll. Τώρα στην ουσία είμαστε στον τελευταίο γύρο και όλα τα δίνουμε για όλα για να παραμείνουμε σε αυτή την 8η θέση. Τώρα θα μπούμε στη δεύτερη ευθεία, θα έχουμε τον DRS εδώ απέναντι στον Lewis Hamilton και έτσι δεν θα δεχτούμε κάποια απειλή από τον Stroll και από τον Sainz. Θα πλησιάσουμε κιόλας λιγάκι εδώ τον Lewis Hamilton. Βέβαια δεν θα μπούμε σε κάποια μάχη μαζί του γιατί δεν θέλουμε να του χαλάσουμε τον αγώνα. Όμως πήραμε τις ανάσες που χρειαζόμασταν. Τώρα λίγες στροφές εδώ, πρέπει να είμαστε καθαροί και νόμιμη στην ουσία στον αγώνα, να μην δημιουργήσουμε προβλήματα γιατί εγώ έχω θέμα με τα ελαστικά τώρα και ζορίζουμε στα φρένα. Ο Στρολ εδώ προσπαθεί από την εξωτερική στα φρένα να κάνει την κίνηση, αλλά το στρίμωξα πολύ ωραία εκεί, άνοιξε λίγο τη γραμμή του και τώρα δίνει μάχη με το Sainz για την ένατη θέση. Κατάφερα εγώ να πάρω μια μικρή ανάσα, θα τερματίσουμε στην 8η θέση, θα τερματίσει από ό,τι φαίνεται και ο Στρολ στην ένατη θέση και τελευταίος βαθμολογούμενος ο Sainz. Βγαίνουμε τώρα σιγά σιγά από την τελευταία στροφή, θα τερματίσουμε τη σεζόν εδώ στην 8η θέση, θα τερματίσουμε στον τελευταίο μας αγώνα με τη Williams στην 8η θέση. Νομίζω ότι οι τελευταίοι αγώνες εδώ στην καριέρα ήταν πολύ δυνατοί με πολύ καλά αποτελέσματα, όχι τόσο εδώ στον τελευταίο αγώνα, αλλά και πάλι σήμερα είχαμε τις μάχες. Σήμερα ναι, τις μάχες τις δημιουργήσαμε με τη στρατηγική, το ήξερα από την αρχή ότι έτσι θα δημιουργηθούν οι μάχες, αλλά ήταν κάτι που χρειάζεται στη συγκεκριμένη πίστα γιατί συνήθως δεν φέρνω καλά αποτελέσματα και δεν έχουμε καθόλου μάχες. Μεγάλος νικητής όμως είναι ο πρωταθλητής εδώ, ο Lewis Hamilton, συνεχίζει με τις νίκες γιατί στο προηγούμενο Grand Prix δεν κατάφερε καν να είναι στο βάθρο ούτε αυτός ούτε ο Valtteri Bottas. Γυρνάει τώρα στις νίκες για να τελειώσει την σεζόν του με μια ακόμη νίκη. Δεύτερος Max Verstappen και τρίτος είναι ο Lando Norris.
Εγώ στην 8η θέση για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά σκοράρω βαθμούς για την ομάδα. Ο Τζορτζ Ράσελ για άλλη μια φορά δεν σκόραρε απολύτως τίποτα. Είμαι ο μόνος οδηγός στη Williams που σκόραρε βαθμούς, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερα να περάσω τον Leclerc στο βαθμολογικό πίνακα. Θα το δούμε τώρα σε λίγο. Είμαι 2 βαθμούς πίσω από τον Leclerc και στο βαθμολογικό πίνακα κατασκευαστών παραμείναμε στην ίδια θέση που ήμασταν. Και όσο περίεργο και να σας φανεί, η Alpine πέρασε μπροστά. Βλέπετε, τερμάτισα στην 8η θέση στο βαθμολογικό πίνακα, 2 βαθμούς πίσω από το Leclerc. Νομίζω είναι μια πολύ δυνατή εμφάνιση με το μονοθέσιο που είχαμε. Καλύτερα δεν γινότανε. Είμαστε σε μια πολύ δυνατή θέση. Ότι κοντράραμε και τους δύο οδηγούς της Ferrari είναι αξιοθαύμαστο. Και στο βαθμολογικό πίνακα κατασκευαστών, βλέπετε, παραμείναμε στην 7η θέση, αλλά πέρασε στην 5η θέση η Alpine. Εκεί που λέγαμε ότι η Alpine είναι πιο εύκολο να τους περάσουμε, πέρασε η Alpine στην 6η θέση και η Alfa Tauri έμεινε στους ίδιους βαθμούς που είχε στον προηγούμενο αγώνα, γιατί και οι δύο οδηγοί δεν κατάφεραν να σκοράρουν βαθμούς και έτσι έπεσε στην 6η θέση η ομάδα της Alfa Tauri. Αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο αγώνα. Τώρα θα πάμε να κάνουμε και την μεταγραφή μας στη νέα μας ομάδα, την Alpine. Θα πάμε να δούμε πώς θα είναι με τη νέα μας ομάδα, που πλέον θα είναι η πέμπτη ομάδα όσον αφορά τους κατασκευαστές θεωρητικά όταν ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν, και ελπίζουμε ότι θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και γιατί όχι, αν από την πρώτη σεζόν καταφέρουμε να παλέψουμε για πρωτάθλημα, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Θα είναι δύσκολο, ειδικά στο πρώτο μισό, αλλά πιστεύω ότι το δεύτερο μισό της σεζόν θα μπορέσουμε να παλέψουμε για το πρωτάθλημα. Κάνουμε εδώ την προσφορά μας με το low risk, γιατί δεν θέλουμε να ρισκάρουμε. Θα μας υπογράψει η Alpine, θα πάρουμε και κάποια λεφτά για τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουμε για προνόμια και θα τα χρησιμοποιήσουμε να πάρουμε περισσότερους βαθμούς για το R&D κάθε φορά που κάνουμε τα προγράμματα στις ελεύθερες δοκιμές. Αυτά όσον αφορά όμως αυτή την πρώτη σεζόν. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο σε αυτό το επεισόδιο. Εδώ θα φτάσουμε στο τέλος. Κάναμε ένα μικρό ταξίδι με τη Williams. Εσείς δεν θέλατε να συνεχίσω για να πάμε να προσπαθήσουμε να πάρουμε πρωτάθλημα. Ζητήσατε να κάνω αλλαγή ομάδας. Σας έβαλα κάποιες ομάδες να ψηφίσετε. Διαλέξατε την Alpine. Θα πάμε στην Alpine και θα προσπαθήσουμε το καλύτερο με την Alpine, τουλάχιστον για μία σεζόν. Μετά βλέπουμε αν θέλετε να συνεχίσω στην Alpine ή αν θέλετε να αλλάξω ομάδα, μέχρι να βρεθούμε σε μία ομάδα που να μπορέσουμε να κατακτήσουμε κάποιο πρωτάθλημα. Εννοείται ότι ποτέ δεν θα πάω στις πιο δυνατές ομάδες. Θέλω να είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα και να καταφέρουμε για το καλύτερο. Και εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Εμείς τώρα θα τα πούμε στην επόμενη σεζόν εδώ στο Driver Career με την Alpine. Θα δείτε ή έχετε δει ήδη το βίντεο με τις αλλαγές στην εμφάνιση. Ίσως να υπάρχουν και άλλες αλλαγές στις εμφανίσεις στα μονοθέσια. Δεν ξέρω ακόμα, σίγουρα θα το δούμε. Αλλά σίγουρα αυτές που είδατε στο βίντεο που ήταν πριν 2 ή 3 μέρες θα είναι σίγουρα μέσα στο παιχνίδι στην καριέρα. Όπως είπα, εμείς τώρα θα τα πούμε στη δεύτερη σεζόν. Ελπίζω να σας άρεσε όλη αυτή η σεζόν και αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, εννοείται να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί με βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ να μπορώ να συνεχίσω όλες αυτές τις σειρές, γιατί ακόμα είμαι στα πολύ αρχικά βήματα εδώ στο YouTube. Και από εμένα, όπως πάντα, ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!